Ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κ. Αρβανίτης, έκανε μία τοποθέτηση, έκανε μία δήλωση. Τι ακριβώς είπε? Ήταν χθες το μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι, στην Ευελπίδων, αμέσως μετά την μη προφυλάκηση των Κασιδιάρη Παναγιώταρου και Μίχου. Ο κύριος Μιχάλης Αρβανίτης, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ήταν εκεί, στο προάβλιο, και έκανε μία δήλωση σε συναδέλφους από το Διεθνή Τύπο, και ήταν η κάμερα του Αλτζαζίρα εκεί που την κατέγραψε. Νομίζω πως είναι καλύτερο να τη δούμε. Βεβαίως. Για τρεις λόγους εκεί, κατευθυνόμενος. Ο Ρουπακιάς πήγε με το πρόσωπο ακάλυπτο για να σκοτώσει, να τον συλλάβουν και να υπάρξει όφελος στο κυβερνητικό σύστημα, στο κομματικό κυβερνητικό σχήμα και στο υπόλοιπο δημοκρατικό τόξο. Μάλιστα, άρα κάνει λόγο για προβοκάτσια ο κύριος Αρβανίτης. Αυτό ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται, πρέπει να είναι και η γραμμή άμυνας αυτή τη στιγμή της Χρυσής Αυγής, ότι ο κ. Ρουπακιάς, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ενήργησε από μόνος του και βάσει εντολών του συστήματος, όπως λέμε.